Κύριε Σμύρη, θέλουμε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς θα κάνουμε και βεβαίως να μας διαβεβαιώσετε ότι θα είναι μια καλή και όμορφη πτήση. Πολύ ωραία. Θα κάτσουμε στο μηχανάκι εδώ πέρα που βλέπουμε, θα ανοίξουμε τα φτερά μας και θα γίνουμε πουλιά. Θα σηκωθούμε ψηλά, θα πάμε την βολτίτσα μας, θα δούμε από πάνω τις θαλάσσιες χελώνες καρέτα-καρέτα που έχει η περιοχή, θα δούμε τον Άγιο Νικόλο, θα δούμε την Αρσίδα και άλλα πολύ ωραία πράγματα και μετά θα έρθουμε να κάνουμε μια πολύ ωραία προσγείωση. Πώς ακριβώς λειτουργεί λοιπόν αυτό το υπτάμενο όχημα? Αυτό το υπτάμενο όχημα έχει ένα αλεξίπτωτο πλαγιάς, το λεγόμενο παραπέντε. Είναι γαλλική η λέξη, είναι παγαπάν. Εμείς το διαβάζουμε λατινικά παραπέντε. Α, έτσι έχει μείνει, έτσι, το και έχει μείνει, είσαι στο παραπέντε. Όχι, δεν είσαι στο παραπέντε λοιπόν. Ναι. Λέγεται παγαπάν. Παγασιούντε παν είναι ακριβής ονομασία, που σημαίνει αλεξίπτωτο της πλαγιάς. Το βάζουμε δηλαδή και πετάμε στην πλαγιά, χωρίς κινητήρα. Με το ίδιο αλεξίπτωτο λοιπόν, για να μην πάμε στην πλαγιά, έτσι, το έχουμε εδώ κάτω στην αλάνα, βάζουμε και ένα μηχανάκι, καθόμαστε, παίρνουμε φόρα και σηκωνόμαστε. Το μηχανάκι λοιπόν μας σηκώνει. Όταν το σβήσουμε το μηχανάκι, κατεβαίνουμε. Και θα το σβήσουμε ψηλά και θα κατεβούμε σβηστή, άμα θέλεις. Δηλαδή το μηχανάκι διασφαλίζει ότι δεν εξαρτώμαστε από τον άνεμο για να έχουμε μια πτήση. Ακριβώς. Από τον άνεμο και την κλίση και το ύψος που σου δίνει η πλαγιά. Εδώ πετάμε με κινητήρα σαν τα αεροπλάνα. Πώς τα αεροπλάνα δίνουν γκάζι και σηκώνονται και μπορεί να σβήσουν στον αέρα, αλλά μπορούν να κάνουν μια ολίσθηση, όπως λέμε, και να προσγειωθούν με ασφάλεια. Είναι απόλυτα ασφαλές. Είναι απόλυτα ασφαλές. Όταν τηρήσουν κανόνες ασφάλειας. Έτσι. Και φαντάζομαι ότι η θέα της όμορφης Αθήνας μας από εκεί ψηλά θα είναι το κάτι άλλο, έτσι? Ό,τι και να πεις, δεν μπορείς να το περιγράψεις. Όλοι όσοι το ακούνε πρώτη φορά λένε, α, ναι, καλά, εντάξει. Αλλά μόλις πετάξουνε, σου λένε, δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Πραγματικά δηλαδή, δεν μπορεί να περιγραφεί σαν αίσθηση. Πριν από λίγο, κύριε Θεοδωρίδη, είχατε αυτή την εμπειρία. Μπορείτε να μας την περιγράψετε? Είναι πραγματικά μια αξέχαστη εμπειρία. Είναι μοναδικό το θέαμα να ανεβαίνεις ψηλά πάνω από τις παραλίες γεμάτες κόσμο και να βλέπεις τις καρέτα-καρέτα και τις αμμουδιές. Είναι μοναδικό, είναι ανεπανάληπτο. Αυτό το αίσθημα του να βρίσκεσαι, δηλαδή εκεί ψηλά, να βλέπεις την Αθήνα μας εντελώς διαφορετικά, υπήρχε κάποιος φόβος? Τι, αν μπορούμε να περιγράψουμε συναισθήματα εκεί ψηλά? Επειδή ο εκπαιδευτής είναι πάρα πολύ έμπειρος προσωπικά και τον γνωρίζω προσωπικά, δεν είχα ιδιαίτερο φόβο. Σίγουρα σε κάποιες στιγμές, επειδή δεν είμαστε συνηθισμένοι να είμαστε στον αέρα και να βλέπουμε από κάτω θάλασσα ή βράχια, κάποιες στιγμές θα αναρωτιέσαι αν όλα θα πάνε καλά. Αλλά τελικά όλα πηγαίνουν πολύ καλά. Και ειδικά η στιγμή που βλέπεις το Σούνιο, το ναό από ψηλά, είναι αξέχαστη. Είναι εκπληκτική εμπειρία. Πάμε να δούμε αν συμφωνούμε με τα λεγόμενά σας. Καλή πτήση. Ευχαριστούμε. Αφού λοιπόν δεν μπορούμε να το περιγράψουμε, πάμε να το δούμε. Πάμε. Θα κάτσεις μπροστά, θα βάλεις τα πόδια σου εδώ. Έτσι, αυτό είναι και τιμόνι για την απογείωση. Ναι. Οπότε χαλάρα τα πόδια στην απογείωση. Στον αέρα δεν μας πειράζει. Τα πόδια σου εδώ. Οκ. Okay. Εγώ θα είμαι πίσω. Θα δέσω το αλεξίπτωτο εδώ πέρα σε αυτούς τους κρίκους. Θα φουσκώσει. Θα τρέξουμε, θα τροχοδρομήσουμε και μετά θα σηκωθούμε σιγά σιγά στον αέρα. Thank you.
καταχέγονη επιθυμία του ανθρώπου να πετάξει. Μάλλον φτάνει όσο κοντά γίνεται. Εδώ με αυτό το όχημα και στη θέση που βρισκόμαστε τώρα.